12 εδάφιο. Έψιλον 12. Πολλά δε σημεία και τέρατα εγίνοντο εν το λαό δια των χερών των Αποστόλων. Κι ήσαν ομοθυμαδών άπαντες εν τη στοά του Σολομώντος. Εκδέτων λοιπόν ουδή σε τόλμα να προσκοληθείς σε αυτούς. Ο λαός όμως εμεγάλυνεν αυτούς. Και προσετίθετο μάλλον πιστεύοντες στον Κύριον πλήθη ανδρώντε και γυναικών ως τέφερον έξω τας πλατείας τους ασθενείς και έθετον επί κλινών και κρεβάτων δια να επισκιάσει καν η σκιά του Πέτρου ερχομένου την αεξ αυτών. Συνήρχε το δε και το πλήθος των πέριξ πόλεων σε Ιερουσαλήμ φέροντες ασθενείς και ενοχλούμενους υποπνευμάτων ακαθάρτων ήτινε σε θεραπεύοντο άπαντες. Αυτός είναι ο ιετός τον καιρό της οψίμου βροχής. Αυτή είναι η ευλογία που άνοιξε ο Κύριος εκείνη την εποχή, τον προσδιορισμένο χρόνο από τον Κύριο, όχι όποτε ήθελε ο Πέτρος ή ο Ιάκωβος ή ο Ιωάννης, αλλά τον προσδιορισμένο καιρό άνοιξε ο Θεός καταράκτες του ουρανού και εξέχε τέτοια ευλογία που δεν είχε γίνει ποτέ ξανά. Ποτέ δεν είχε ξαναγίνει. Είχε προηγηθεί η Ανανία και ο Σαφύρα που ο Θεός καθάρισε, έβγαλε από την Εκκλησία το σκάνδαλο και ήρθε η ευλογία του Θεού. Σας έχω πει και κάποια άλλη φορά, δεν μπορούσα να καταλάβω την αυστηρότητα του Κυρίου που έδειξε στον Ανανία και στη Σαφύρα, δεν τους έδωσε ευκαιρία μετανοίας. Και μου είπε ο Κύριος, εάν δεν τον έβγαζα, δεν θα ερχόταν η ευλογία του Θεού. Και εμείς θέλουμε από τη ζωή μας να βγάζει ο Θεός για να έρχεται η ευλογία του Θεού. Και από τη ζωή μας και από την οικογένειά μας και από την Εκκλησία που μας πρόσθεσε. Να βγάζει το σκάνδαλο. Γιατί τα σκάνδαλα και οι αιρέσεις εξάποντος θα έρθουν. Γιατί πρέπει να αποδειχθούν, να φανερωθούν οι δόκιμοι. Αλίμον όμως αυτούς που θα φέρουν το σκάνδαλο αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο της ευλογίας που ο Θεός θα ανοίξει τους καταράκτες του ουρανού. Ιδίως αυτόν τον καιρό που ο Κύριος έρχεται. Γι' αυτό προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Αλλά το κύριο χαρακτηριστικό της εποχής εκείνης, της προγραμματισμένης, προσδιορισμένης επακριβώς από τον Κύριο, ήταν και ήσαν ομοθυμαδές άπαντες ομοθυμαδών. Ομοφρόνος, ομοψύχος και ομοφόνος. Μια φωνή, ένα θέλημα, ένα πνεύμα. Ομοθυμαδών, πού, στη στοά του Σολομώντος, στη διδαχή των Αποστόλων. Και κανένας δεν τολμούσε να προσκοληθεί. Φόβος και τρόμος, ευλογία μεγάλη, φόβος και τρόμος έξω. Αυτό είναι, αδελφοί αγαπητοί, το μέλλον της Εκκλησίας του Θεού του Ζώντος. Εάν είναι στήλος και δρέωμα της αληθείας. Έξω φόβος και τρόμος. Μέσα απόλυτη πλήρης και τέλεια ευλογία. Και ποιοι προσκολώνται σε αυτή την Εκκλησία. Αυτοί που ο δούλος πηγαίνει στις οδούς, σφραγμούς, στον έρημο τόπο και προσκαλεί ανάπηρους, τυφλούς, χολούς, φτωχούς και άλλους αναγκάζει να έρθει γιατί υπάρχει
μία αιτία. Πρέπει να γεμιστεί ο οίκος μου, γιατί αν δεν γεμιστεί ο οίκος μου, η αρπαγή δεν γίνεται. Αυτό είναι το μέλλον. Το προδιαγεγραμμένο από το Λόγο του Θεού της Εκκλησίας. Άραγε, το μέλλον το δικό μου, το δικό σου, είναι μέσα σε αυτή την Εκκλησία. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Φοβερό είναι αυτό το οποίο έρχεται. Μπόρα. Κατακλυσμός. Βλέπετε τι γίνεται έξω με τους κατακλυσμούς. Τίποτα δεν μένει όρθιο. Αλλά θα έρθει μια άλλη μπόρα τώρα. Όχι καταστροφική. Μια μπόρα ευλογίας. Θα ανοίξει ο Κύριος τους καταράκτες του ουρανού για να εκχέει την ευλογία του. Αλλά ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο. Και μάλιστα τότε για τους εθνικούς δύο. Έναν από εδώ και έναν από εκεί. Τώρα όμως έναν άνθρωπο. Μπορεί όμως να βρει και έναν άνθρωπο. Αυτά εγώ τα λέω, δεν μου τα πω Κύριος. Και συγχωρέστε με γι' αυτό. Ή από τους μουσουλμάνους ή δεν ξέρω από πού. Πάντως εκείνο που ξέρω είναι ότι από την Εκκλησία ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο. Αυτό μου το πω Κύριος. Και όταν το είπα Κύριε όλους μας, δεν μου απάντησε. Ήθε αδερφοί αγαπητοί, όλοι μας, εκείνη την ημέρα να είμαστε όχι κλέφτες, αλλά προσφέροντες με όλη μας την καρδιά, την ψυχή και τη δύναμη, τα δέκατα. Και επαναλαμβάνω, διδαχή Αποστόλων, κλάση του Άρτου, κοινωνία μεταλλήλων και προσευχές. Αυτά είναι τα δέκατα. Αυτά δεν πρέπει να τα εγκαταλείψουμε εάν θέλουμε να ανοίξει ο Θεός τους καταράκτες του ουρανού. Πάντοτε στη διδαχή των Αποστόλων, πάντοτε στην κλάση του Άρτου, από την αρχή μέχρι το τέλος, πάντοτε στην κοινωνία μεταλλήλων και πάντοτε στις προσευχές. Και στη συνέχεια ό,τι βάζει ο Θεός στην καρδιά σου και πρέπει να το κάνεις ή διστάζεις να το κάνεις, με προσευχές, με ελεημοσύνες, με προσφορές. Ήθε να μας αξιώσει ο Θεός. Αμήν. Ας σηκωθούμε τώρα.